Πίκρα και απογοήτευση σκόρπισε στη τάξη της αναγέννησης η παρουσία της ομάδας στο Εργάλεο την Κυριακή και ήττα από την Κυπεδούχο ομάδα. Το αποτέλεσμα αυτό βάζει σε περιπέτειες τους κιτρινόμαυρους που αν είχαν αξιοποιήσει το καλό πρόγραμμα που διέθεταν στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, τώρα όχι μόνο θα είχαν ξεφύγει από τη ζώνη του πυρός, αλλά θα βρισκόταν κοντά στην πρώτη εξάδα. Παρά την απογοήτευση που υπάρχει από τις τελευταίες βαθμολογικές απώλειες, η προσπάθεια συνεχίζεται όπως δηλώνουν όλοι στην αναγέννηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάδων βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και των ποδοσφαιριστών και αναμένει να τους στηρίξει με όλες τις δυνάμεις στις τελευταίες αγωνιστικές, αρχής γενομένες από το τεράστια σημασία παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα. Το μάτς αυτό που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στο αθλητικό κέντρο μπορεί να κρίνει και όλη τη χρονιά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα και η προσοχή των κιτρινόμαυρων είναι εκ των πραγμάτων συγκεντρωμένη εκεί. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Περικλής Αμανατίδης έδωσε ρεπό σήμερα στους ποδοσφαιριστές του και η προετοιμασία θα επαναρχίσει από αύριο Τετάρτη. Στο μάτς Δευτέρας με τον Εθνικό Αστέρα επιστρέφει στη δράση ο Μάρκο Φέστερ που εξέτσε την ποινή του στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.